κυρίες και κύριοι, εμείς να επιστρέψουμε και πάλι στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην επίθεση των αναρχικών στους αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο Μιχάλης Τεζάρης. Έχουμε συνδεθεί και πάλι με το πρωτοδικείο, καθώς έχεις και νέο οπτικό υλικό. Μιχάλη. Εύα, βιντεοληπτικό υλικό εξασφάλισε και παρουσιάζει ο Sky λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση που δέχτηκαν οι άνδρες της ομάδας Δίας από 50 τουλάχιστον αντιξιαστές μετά την ολοκλήρωση δίκης που αφορούσε μοντοπορία που έγινε το 2012. Οι προσωπικούς θα είναι μάρτυρες κατηγορίας και κάποιους από τους αρχικούς να εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Βλέπουμε λοιπόν πως είναι η στιγμή που έχουν χωρίσει πλέον οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές και έχει μπει στη μέση η ομάδα των ΙΜΕΤΕ, των 7 αστυνομικών, οι οποίοι και προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Πως όταν οι αστυνομικοί που δέχτηκαν επίθεση, τρεις στον αριθμό και έχουν μεταφερθεί στο 301 στρατιωτικό νοσοκομείο, ζήτησαν την παρέμβαση του αξιωματικού προκειμένου να γίνουν συλλήψεις και προσαγωγές των επιτιθέμενων που επιτέθηκαν αγρίως κατά των αστυνομικών με κράνη και με γροθιές, ο αξιωματικός τους ανέφερε πως θα ήταν καλύτερο να μην γίνει κάποια προσαγωγή ή σύλληψη ατόμου προκειμένου να κατευναστούν τα πνεύματα και να μην έχουμε περαιτέρω αντιδράσεις και προβλήματα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ήταν δηλαδή οι εντολές. Ήταν δηλαδή, Μιχάλη Τεζάρη, οι άνωθεν εντολές που είχε προφανώς. Τόσο ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών, όσο ο κύριος Βασίλης Ντούμας, όσο και ο γενικός γραμματέας, ο κύριος Θάνος Μαυροϊδάκος, αυτό καταγγέλνουν στην κάμερα του Sky και υποστηρίζουν ότι τη στιγμή που ζητούσαν οι συνάδελφοί τους που δέχονταν επίθεση να γίνουν προσαγωγές συλλήψεις, ο αξιωματικός των μέτρων τάξης εδώ στο πρωτοδικείο Αθηνών προτίμησε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να μην γίνει προσαγωγή ή σύλληψη, να φύγουν τα άτομα για να μην υπάρχουν περαιτέρω αντιδράσεις. Τώρα, να περάσουμε, Μιχάλη, σε μία ακόμα υπόθεση του αστυνομικού ρεπορτάζ που έχει ενδείξεις πολέμου της νύχτας και σημειώθηκε την Κυριακή τα ξημερώματα στους Αμπελόκηπους. Τι ακριβώς συνέβη? Μαφιόζικο μπλόκο στην οδό Σινόπης και Μιχαλακοπούλου έστησαν άγνωστοι στις 6 παρά 10 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν τοποθέτησαν κάδους σκουπιδιών εν είδη οδοφράγματος στη συγκεκριμένη οδό και όταν αντιλήφθηκαν ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο Αλβανοί, ένας 35χρονος και ένας 33χρονος, άνοιξαν πυρ με πολεμικό όπλο Καλάστικοφ. Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός των ατόμων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ενώ οι αστυνομικοί τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής εκτιμούν πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της νύχτας, Εύα, καθώς ο ένας από τους δύο τουλάχιστον που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο διατηρεί μπαρ στην οδό Ιωσίων. Οπότε εκτιμούν πως αυτός ήταν ο στόχος του μηνύματος μέσω των πυροβολισμών, μέσω του γαζώματος που ουσιαστικά έγινε στο αυτοκίνητο. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ.